Χωριό Ματρίτσε, βλέπετε εδώ, η πυροσβεστική είναι όπως σας είπα, η πυροσβεστική με κάποιους ανθρώπους από το χωριό που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Είχε δηλώσει ο δήμαρχος της Ματρίτσε ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Που ακούγονται και οι φωνές τους, μας είπες νωρίτερα, να ζητούν να κάνουν κλήσεις για βοήθεια. Ναι, βλέπετε τις εικόνες, πραγματικά συγκλονιστικό. Θυμίζει, όπως είπε, η πολιτική προστασία έκανε ανακοινώσεις νωρίτερα και είπε ότι ο σεισμός είναι συγκρίσιμος με αυτόν που είχε γίνει στη Λάκουιλα το 2009. Εκεί είχαμε περισσότερα από 300 θύματα, έχει πάρα πολλούς τραυματίες. Ελπίζουμε να μην προσεγγίσει καθόλου ο αριθμός των θυμάτων στην προκειμένη περίπτωση αυτόν τον αριθμό. Ναι, Ελένη, ας το ελπίσουμε. Πάντως οι εικόνες δεν προειδεάζουν για κάποια καλή εξέλιξη σε σχέση με τον αριθμό των θυμάτων. Είναι αυτό όμως που είπε η Μαρία, ότι δεν είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ναι. Δεν είναι, αλλά είναι 800 κατοίκων. Ελπίζουμε, πούμε, ελπίζουμε αυτό. Σε αυτό. Σε σχέση, με το σεισμό του 9. 3.000 κάτοικοι στην Αματρίτσε, 700 περίπου στο χωριό Ακουμούλη, που σας είπα ότι εκεί βρίσκεται η τετραμελής οικογένεια που είναι εγκλωβισμένη και ακούγονται οι φωνές της μητέρας και του παιδιού, σύμφωνα με τις περιγραφές. 5.000 στην Όρτσια. Στο χωριό Νόρτσια, εκεί δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για ζημιές ή θύματα. Οι μεγαλύτερες ζημιές και τα θύματα εντοπίζονται στο Αματρίτσε, στο Ακούμουλι και στην Πεσκάρα Ντελ Τρόντο. Μας είπες, Μαρία, ότι έχουμε 5 νεκρούς μέχρι τώρα επιβεβαιωμένους, συν ένα βρέφος που ανασύρθηκε. Συν ένα βρέφος που μεταδίδει ακριβώς το Rai News ότι είναι νεκρό και ότι οι γονείς του είναι εγκλωβισμένοι. Και έχουμε και τους 4 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι τους που κατέρευσε στο χωριό Ακούμουλη. Βλέπετε, κατέρευσε επίσης και η γέφυρα που βλέπουμε εδώ τώρα. Εδώ είναι ευτυχές το ότι ο σεισμός συνέβη νύχτα και ενδεχομένως να μην ήταν μεγάλη κίνηση εκείνη την ώρα. Αυτό στη γέφυρα δεν ισχύει όμως για τα κτίρια και τους ανθρώπους που έμεναν εκεί και στην κυριολεξία τους έπιασε στον ύπνο ο σεισμός. Μάλιστα. Λοιπόν τώρα Μαρία θέλω Αλεξάκη... να σας πω, ναι, να εκμεταλλευτώ τη στιγμή για να σας πω ότι έχουμε εξελίξει σε πολλά μέτωπα και στη Συρία. Βεβαίως, θα πάμε ακριβώς εκεί να πούμε μόνο ότι θα συνεχίσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με το θέμα της Ιταλίας, του σεισμού. Εφόσον υπάρχουν νεότερες πληροφορίες και πλάνα και ρεπορτάζ, θα επανέλθεις και θα μας ενημερώσεις. Πάμε και στο θέμα της Τουρκίας. Τώρα, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, άρχισε επικοινωνία.